Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, τον κύριο Γιοργανέ, να τον ρωτήσουμε για τη γενική απεργία η οποία έχει κηρυχθεί για την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου, από την ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ. Κύριε Γιοργανέ, συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος σε αυτή την απεργία και αν θα κλείσουν τα μαγαζιά? Κλείνουμε τα καταστήματά μας την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου. 120.000 καταστήματα κλειστά, 350.000 θέσεις εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους. Η πολιτική της Τρόικας και του Μνημονίου έχει φέρει την καταστροφή. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Και το τραγικό είναι το εξής, ότι ενώ βλέπουν ότι αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά, συνεχίζουν και παίρνουν μέτρα καθημερινά τα οποία επιβαρύνουν την ίδια κακή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη της Σπάρτης, θα κλείσουν και άλλα καταστήματα? Ο Σύλλογός μας, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Λακωνίας, έχει κάνει προσπάθειες ούτως ώστε να συμμετέχουν στην μεθαυριανή απεργία όλοι οι επαγγελματίες, όλα τα επαγγελματικά σωματεία, και το έχουμε πετύχει. Κλειστά λοιπόν στις 19 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, για να δώσουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, η κατάσταση στην αγορά είναι τραγική.